Βαγγέλης, ο Νίκος και ο Μανώλης εξέπληξαν για άλλη μια φορά. Δούλεψαν σκληρά και χάρισαν το γέλιο στους γονείς και τους συμμαθητές τους. Στην παράσταση Καραγκιόζη που έγραψαν και σκηνοθέτησαν οι ίδιοι. Μια παράσταση μάθημα που έδωσαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 35ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά. Δεν μπορώ να κρύψω ότι αγχωνόμουν, πρόβες, ρούχα, ετοιμασία, λόγια, όπως είδατε ήταν, υπήρχαν και κινήσεις μέσα και πολλά λόγια και έπρεπε να τα κάνω όλα στην εντέλεια, μιας και είμαι πρωταγωνιστής. Η παράσταση δεν ήταν καθόλου κουραστική και μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Το συγκινητικό είναι το ότι οι συμμαθητές τους από την πρώτη στιγμή δέχονται να στα έργα τους όχι μόνο να συμμετέχουν, αλλά αν είναι δυνατόν αυτοί να μπουν στην άκρη και να δώσουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στα παιδιά με προβλήματα όρασης. Και η καλύτερη ανταμοιβή τους φυσικά ήταν το χειροκρότημα. Τα δάκρυα στα μάτια των γονέων έδειξαν το θαυμασμό για τη δύναμη και την αποφασιστικότητα που δείχνουν αυτά τα παιδιά. Νιώθω ευτυχισμένος γιατί με χειροκροτούσε ο κόσμος. Τα τρία αγόρια μαζί με τους συμμαθητές τους τραγούδησαν και έπαιξαν μουσική. Στο πλάι τους πάντα οι δασκαλοί τους, που με υπομονή και επιμονή βοηθούν όλα αυτά τα χρόνια όχι μόνο να νιώσουν τα ίδια ισότιμα, αλλά και να γίνονται αποδεκτά ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας από τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου.